Κάλεσμα να πάει μαζικά ο κόσμος στις κάλπες και να ψηφίσει τον Γιώργο Παπανδρέου, απευθύνει τα στελέχη του επιτελείου του, δηλώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι παρόν. Ο Παπανδρέου προχωράει κανονικά. Οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν, γιατί είναι πολιτικές οι διαδικασίες, έχουν συγκεκριμένο πλαίσιο, γίνονται κάτω από συγκεκριμένους κανόνες, αλλά πάνω απ' όλα η ολοκλήρωση των διαδικασιών θα δώσει δύναμη στον επόμενο πρόεδρο της Μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης. Ο Παπανδρέου έρχεται να ενώσει και έρχεται να μεγαλώσει την παράταξη. Είναι ένας ηγέτης που μπορεί πραγματικά να ξαναδώσει οξυγόνο στην μεγάλη προοδευτική παράταξη. Δεν εκλέγουμε πρόεδρο ενός μικρού κόμματος την Κυριακή. Εμείς εκλέγουμε την Κυριακή τον ηγέτη της μεγάλης προοδευτικής παράταξης της χώρας μας, που θα σταθεί εισάξια, ισότιμα και με κύρος απέναντι στην συντηρητική πλειοψηφία και παράταξη του Μητσοτάκη. Θεωρούν ότι οι εκλογές της περασμένης Κυριακής έδωσαν οξυγόνο στο κόμμα, ανεξαρτήτως του ποιος θα είναι ο νέος αρχηγός. Οι εκλογές δίνουν οξυγόνο στα κόμματα, αλλά ταυτόχρονα δίνουν και την ευκαιρία για να απαντήσει στην επόμενη πρόκληση. Η χώρα μας είναι σε μια βαθιά κρίση και δεν μιλάει κανένας για την κρίση που έρχεται. Με απλή ρητορική την αποφεύγουν. Εδώ ο Παπανδρέου έχει σχέδιο, έχει στρατηγική για κυβερνητική παράταξη. Όχι μόνο για μια αντιπολιτευτική τακτική ή για ένα μικρό κόμμα που να ετεροκαθορίζεται είτε στη μία πλευρά είτε στην άλλη. Εκείνο που επίσης τονίζουν είναι ότι ο Γιώργος Παπανδρέου είναι εκείνος που διαθέτει σχέδιο για να μπορέσει και πάλι το κόμμα να είναι ρυθμιστής των εξελίξεων και να διεκδικήσει την εξουσία. Η μεγάλη συμμετοχή έδωσε αισιοδοξία και ελπίδα ότι πραγματικά ο χώρος μπορεί να αναγεννηθεί. Εδώ ο Παπανδρέου, μόνο και μόνο με την υποψηφιότητά του, έφερε αυτή την αισιοδοξία και έγινε το ΠΑΣΟΚ για 25 μέρες το επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να το πιστώσουμε στον Παπανδρέου, το έκανε στην πράξη και αυτό πραγματικά θα είναι η εγγύηση, εάν εκλεγεί, ότι η παράταξή μας θα μεγαλώσει, θα έρθουν περισσότεροι φίλοι από απλοί ψηφοφόροι, άνθρωποι που δεν συμμετέχουν, αλλά που νοιάζονται, ενδιαφέρονται για την παράταξη και θέλουν η παράταξη να είναι αυτόνομη, να είναι αυτοδύναμη, να είναι μεγάλη, αλλά να είναι και προοδευτική.